Τροφή στο Παλαντομπάτικα της Ρώμης. Ηράκλης Λοκομοτίφ Μπέλγκοροτ 1-1. Ο Ηράκλης που πάλεψε, προηγήθηκε στο δεύτερο σετ. Αλλά οι Ρώσοι στη συνέχεια, καλυτερεύοντας το μπλοκ, έχοντας όμως αρκετά ακόμη λάθη από το σερβίς, έκριναν και πάλι στη λεπτομέρεια το δεύτερο σετ, χωρίς ο Ηρακλής να μπορέσει να ισοφαρίσει όπως έκανε στο πρώτο και να το οδηγήσει και πάλι σε μια παράταση. 24-24 και ισοφαρίσει το πρώτο, πήρε τους επόμενους δύο πόντους, προηγήθηκε 1-0 στον αγώνα. 24-23 προηγήθηκε στο δεύτερο, η Λοκομοτίβ πήρε τον επόμενο πόντο και εκεί ισοφάρισε. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα, πόσο μάλλον όταν η Λοκομοτίβ περισσότερο ενισχύθηκε, με τον Ηρακλή να έχει 2-3 αλλαγές σύνθεσή του, αλλά να έχει πιάσει στα τελευταία παιχνίδια την καλή απόδοση, αυτή που φανερώνει και σήμερα εδώ. Ένα παιχνίδι που θα κριθεί όπως πάει στη λεπτομέρεια. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το τρίτο σετ. Όρθιοι Γεννάτη Τσιπούλιν και Αλέκος Λεώνης. Ο Σαφίρ, ο δεύτερος διαιτητής, συμβουλεύεται τα χαρτάκια που του έχουν δώσει οι προπονητές για τις θέσεις των παικτών. Με τον Κοζάρεφ θα αρχίσει στο σερβίς ο Τσιπούλιν. Εδώ, Αλεξάνδρ Κοζάρεφ έχει 56% την τέλεια υποδοχή, 59% έχει η Λοκομοτίβ, 55% ο Ηρακλής γενικά συγκεντρωτικά. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Κράβαρικ Μπολ Στάνλεϊ, Γιούρδας Τσέρνιτς και λίμπερο τώρα ο Δημητρακόπουλος, ο Χοφ έτοιμος μόλις φύγει αυτή η επίθεση να περάσει τον αγώνα. Και από την άλλη Τετιούκιν, Κοζάρεφ, Μπράσιμοφ, Καμούτσιν βέβαια, Σπάγιτς. Και ο Μπαράνοφ. Κοσάρεφ, να κτίριο σέρβις στο τρίτο σετ. Τσέρνιτς, μπολ, μέσα η μπάλα. 1-0 ο Ηρακλής. Και τα στατιστικά από το δεύτερο σετ. 6 πόντους ο Στάνλεϊ, 5 ο Μπαράνοφ. Υψηλά ποσοστά, καλύτερα για την Λοκομοτίβ. Και 75% ο Δημητρακόπουλος, 67% ο Βερμπρό. Απρόσημο Δημητρακόπουλος, μπολ, καλή υποδοχή. Γιούρδας, 2-1 ο Ηρακλής μπροστά. Εδώ ο Βεμπρό. Γιούρδας πάνω στον Τετιούκιν. Μπαράνοφ μπλοκ από τον Γκράβαρικ. Είμαστε στην αρχή του τρίτου σετ. Δύο-τρία. Άστοχος ο Γιούρδας.
Δύσκολα ο Δημητρακόπουλος, τρέχει ο μπολ. Για τον Στάλεϊ, πάνω στον Μπαράνοφ που έβγαλε άμυνα. Στάλεϊ από διαγώνιο σε διαγώνιο μπάλα. Μπολ στο Στάλεϊ, για να δούμε τώρα. Πάλι πάνω στον Μπαράνοφ, ο οποίος πέφτει για να βγάλει την άμυνα. Μπλοκ και δικαιώνεται ο Τετιούκιν, κυρίως όμως ο Καμούτσκι για την πάσα αυτή. Ριψοκίνδυνη πάσα απέναντι σε τριπλό μπλοκ. 3-3. Πρωταγωνιστής ο Μπαράνοφ σίγουρα σε αυτήν την φάση. Δύο διαγώνοι, Μπαράνοφ και Στάνλεϊ, άλλαξαν την μπάλα. Μέχρι και που πλάσαρε ο Στάνλεϊ στα πόδια του Μπαράνοφ, ο οποίος όμως τώρα θα κάνει λάθος. 4-3 μπροστά ο Ηράκλης. Και 4-4. Δημητρακόπουλος, δύσκολα αλλά καλά. Τσέρνιτς με πλασέ. Σπάγιτς, ψηλά η μπάλα. Κοζάρευ με πολύ φάλτσο. Έγκαιρα. Ο Στάνλεϊ. Τσέρνιτς, τριπλό μπλοκ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στην κερκίδα από τους Ρώσους. 5-4 μπροστά η Μπέλγκοροτ. Τετιούκιν. Γιούρδας. Μπολ. Τσέρνιτς. Πάνω στο Βερμπρόφ. Εκπληκτική άμυνα. Κοζάρεφ. Τσέρνιτς πέφτει κάτω, Στάνλεϊ την περνάει. Δεν πέφτει η μπάλα στην περιοχή του Ηράκλη. Πίσω η μπάλα για να φέρει σε δύσκολη θέση τους Ρώσους. Περνάει όμως ο Μπαράνοφ. Έξι τέσσερα. Το καλό ξεκίνημα του Ηράκλη ήταν στιγμιαίο, δεν είχε συνέχεια. Time out από τον Αλέκο Λεόνι. Πάλι ο Τετιούκιν έχει κάνει τη διαφορά από το σερβίς. Μια ομάδα που ιδρύθηκε το 76, ο Ηρακλής βέβαια είναι η πιο ιστορική ομάδα του Final Four. Ιδρύθηκε το 1908. Η ενεργοποίηση του Τσιπούλιν έγινε το 1994 και μετά άρχισε να κτίζεται μια ισχυρή ομάδα, ακόμη πιο ισχυρή από την Τσέσκα. Η ισχυρότερη σίγουρα της νεότερης ιστορίας βόλε της χώρας της. Εδώ η οπαδή της Λοκομοτίβ. Το Μπέλγκοροτ έχει πετρέλαιο και δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να καταλάβει κανείς την οικονομική ευρωστία της ομάδας. Οι Ρώσοι παίκτες, όσοι ξενιτεύτηκαν λόγω διαφορετικού τρόπου ζωής για κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, επέστρεψαν, εμπιστεύτηκαν τον Τσιπούλιν, το αφεντικό της πόλης. Και έτσι μέσα σε μια δεκαετία η Λοκομοτίβ κατέκτησε δύο φορές τον τίτλο. Εν τω μεταξύ οι Ρώσοι συνεχίζουν. Η διαφορά μεγαλώνει, 7-4. Είναι από τις λίγες φορές που ο παίκτης ο οποίος βρίσκεται στο σερβίς επιστρέφει μετά από time out με άσο. Τώρα θα φύγει. Η Λοκομοτίβ που στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης εδώ στην Ιταλία το 2003. Η Ιταλία είχε φιλοξενήσει το Final Four την χρονιά στο Μιλάνο. Κέρδισε τη Μόντενα που είχε Μπολ και Τσέρνιτς. Σημερινούς αντιπάλους δηλαδή. Πόντος για τον Ηράκλη. 7-6. Φιλέ από τους Ρώσους. Μπολ στο σερβίς. Βερμπρόφ. Έστω και δύσκολα. Κοζάρεφ τριπλό μπλοκ. Γιούρδας στα 10 μέτρα. Στάλεϊ. Σχεδόν χωρίς ισορροπία τα καταφέρνει. Ο Ηρακλής σοφαρίζει 7-7. Μια διαφορά 2 πόντων που καλύφθηκε από την Λοκομοτίβ και μια διαφορά 3 πόντων που καλύφθηκε από τον Ηρακλή. Το χαρακτηριστικό μέχρι τώρα σε αυτό το τρίτο σετ.
Πάλι σημάδι πάνω στο Βερμπρόφ. Μπλοκ από τον Στάνλεϊ. Το χρωστούσε αυτό απέναντι στον Κοζάρεφ. 8-7 μπροστά ο Ηρακλής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα αφήσει εύκολα τους Ρώσους να κάνουν παιχνίδι. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, στα στούντιο της ΕΡΤΡΙΑ και σε λίγο πάλι μαζί.